την αγάπη μας στη Μαρία. Γεια σας. Γεια σου, Μαρία. Γεια. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Πώς τα περνάτε εκεί στη Μαδρίτη? Είναι πάρα πολύ ωραία η Μαδρίτη. Mm-hmm. Πώς είναι εκεί στην Κύπρο? Στην Ελλάδα εδώ, δεν είμαστε Κύπρο. Στην Ελλάδα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Καλά είναι, λίγο κρύο έχει πιάσει τις τελευταίες μέρες. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι και εκεί αντίστοιχα. Πες μας, γιατί εδώ ο κόσμος ρωτάει πώς πήγαν οι πρόβες. Αυτό λέγαμε τώρα, σχολιάζαμε με τα παιδιά, ότι φέτος δεν δίνει διοργάνωση ούτε πλάνα, ούτε πολλές πληροφορίες, οπότε δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Περιμένουμε από σένα να μας πεις πώς πήγαν μέχρι τώρα οι πρόβες και πώς βλέπεις τα πράγματα γενικά εκεί πέρα. Οι πρόβες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, η σκηνή είναι πανέμορφη και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Και ανυπομονώ να κάνω perform. Είχες άγχος την πρώτη πρόβα που έκανες? Πώς πήγαν τα πράγματα? Ήτανε όπως τα κάνατε στις πρόβες, πήγαν και στη σκηνή? Εσύ πώς ήσουν? Είχες άγχος? Το ευχαριστήθηκες? Την πρώτη φορά ήμουν λίγο αγχωμένη. Όμως, άμα το έκανα τη δεύτερη φορά, συνήθισα και... Ναι. Τώρα έχεις άλλη πρόβα ή πάμε κατευθείαν για το Σάββατο? Την Παρασκευή έχω μία πρόβα και μετά είναι το... το judges show. The judges show. Και μετά το Σάββατο είναι το αληθινό πράγμα. Το live. Η μεγάλη βραδιά. Ναι. Βλέπουμε και αυτά που ανεβάζεις και εσύ στο Instagram και αυτά που ανεβάζει εκεί και ο Ανδρέας και λοιπόν. Βλέπουμε ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία και με τα υπόλοιπα παιδιά, τους άλλους διαγωνιζόμενους, ότι έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ σας. Έχεις ξεχωρίσει, εσύ είναι κάποιος αγαπημένος με τον οποίο κάνετε πιο πολύ παρέα, τα λέτε έτσι πιο πολύ εκεί, ξέρεις, τα παρασκήνια, έχετε έρθει πιο κοντά, κάποιο από τα άλλα παιδιά που διαγωνίζονται μαζί σου? Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί και ευγενικοί. Δεν νομίζω να έχω αγαπημένο. Mm-hmm. Ωραία. Έχεις δει τις άλλες εμφανίσεις των άλλων χωρών? Συγγνώμη. Έχεις δει, λέω, τις εμφανίσεις των άλλων χωρών, από πρόβες άλλων χωρών, έχεις δει κάτι? Πέρα από δεν επιτρέπεται να δω, όμως είδα στο Instagram το first look, το outfit όλων. Α, ωραία. Επίσης, πάνω στη σκηνή, επειδή εμείς έχουμε δει πολύ μικρά αποσπάσματα, θα περιμένουμε έτσι πολύ χορό, είδαμε φωτιές. Πες λίγο, έτσι ένα μικρό teaser για το τι θα δει και το κοινό που μας βλέπει τώρα εδώ, τι θα περιμένει από σένα το Σάββατο. Δεν θα πω πολύ, όμως είναι ένα χορευτικό κομμάτι και ναι. Τι σου λένε εκεί, Μαρία, οι υπόλοιποι που η Κύπρος μας επέστρεψε στο διαγωνισμό μετά από τόσα χρόνια? Τι σου λένε, τι σχόλια ακούτε εκεί η Κυπριακή Αποστολή, ότι η Κύπρος επανήλθε στο διαγωνισμό μετά από αρκετά χρόνια? Ποια είναι τα σχόλια εκεί, πώς σας υποδέχτηκαν οι EBU ή οι άλλες αποστολές, πώς σας υποδέχτηκαν εκεί? Όλοι μου λένε ότι πρέπει να είμαι πολύ proud ότι θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας μετά από τόσα χρόνια και περιμένω για το Σάββατο. Εδώ στα σχόλια, να ξέρεις, είναι όλα Μαρία, δεν ξέρω αν τα βλέπεις, εμφανίζονται. Μαρία, είσαι αστέρι, cute, καλή επιτυχία, Μαράκι, να σκίσεις. Γιατί και εμείς εδώ, να ξέρεις, έχουμε κάνει όλο το promotion. Έχουμε ενημερώσει όλο τον κόσμο. Το Σάββατο να υποστηρίζει Κύπρο. Να πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε και πάλι τώρα εδώ που είναι η Μαρία, το είχαμε πει και την άλλη φορά όταν την είχαμε, ότι από την Παρασκευή το απόγευμα που θα ανοίξει η ψηφοφορία, όλοι μας, όλοι να ψηφίσουν την Κύπρο. Νομίζω δύο χώρες ψηφίζεις ή τρεις? Τρεις χώρες. Την Κύπρο και δύο άλλες χώρες, όποιες θέλετε, γιατί πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσετε τρεις χώρες. Το Σάββατο, όταν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, θα σταματήσει η ψηφοφορία και μετά θα έχουμε δικαίωμα πάλι να ξαναψηφίσουμε. Οπότε όλοι ψηφίζουμε, μπαίνετε κάποια στιγμή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι το Σάββατο το απόγευμα που ξεκινάει ο διαγωνισμός για να ψηφίσετε. Ψηφίζουμε την Κύπρο και δύο άλλες χώρες. Και μετά το Σάββατο ξαναψηφίζουμε κατά τη διάρκεια του live του διαγωνισμού για να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά η Κύπρο μας. Γιατί όχι να βγει και πρώτη. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Και εννοείται μέσα από τα social media και του Eurovision Fan αλλά και από της Μαρίας θα βλέπετε και όλα τα σχετικά links και το,
το τι πρέπει να κάνετε και από το ΡΙΚ εννοείται, για να ακολουθήσετε τα σωστά βήματα, έτσι ώστε να ψηφίσουμε και να υποστηρίξουμε την Κύπρο μας. Καλά, θα έχουμε ανεβάσει, θα βάλουμε και αναλυτικές οδηγίες τότε. Απλά το λέμε από τώρα για να ξέρεις, όσο πιο πολύ το λέμε, τόσο το καλύτερο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αποστόλη, κάτι θα έλεγες. Επειδή το ζητάει και το κοινό εδώ, δεν ξέρω αν θα ήθελες έτσι πολύ 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 λίγο, ίσως πολύ λίγο, δεν ξέρω τώρα αν μπορείς κιόλας, να μας τραγουδήσεις λίγο έτσι, έστω λίγο το ρεφρέν, γιατί το κοινό το ζητάει τώρα, το θέλει λίγο, ένα τι να σου πρωτοπώ. Τι να σας πρωτοπώ, όμως θα με δείτε την Παρασκευή ή το Σάββατο. Ανυπομονούμε. Γιάννη, δεν ξέρω να θέλεις κάτι ακόμα. Όχι, θέλω να την αφήσουμε τη Μαρία, γιατί ξέρω ότι ήσουν και σε ένα πάρτι προλίγο, ότι είστε σε ένα πάρτι, οπότε να σε αφήσουμε να διασκεδάσεις, να περάσεις όσο πιο καλά γίνεται όλες αυτές τις ημέρες. Να και ο Ανδρέας. Σας φιλώ και τους δύο. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά. Να περάσετε ωραία και πολύ και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Να σκίσετε. Καλό βράδυ. Μπράβο, μπράβο. Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας.